ενημέρωσε για τα ζητήματα της αξιολόγησης αλλά και του θεσμικού πλαισίου, το οποίο θα εφαρμοστεί το επόμενο διάστημα. Αναμένεται να ζητήσουν στελέχη της εκπαίδευσης από ολόκληρη την χώρα στην συνάντηση που θα πραγματοποιηθεί με τον Υπουργό Παιδείας. Αυτή τη στιγμή δεν υπάρχει επίσημη πληροφόρηση για το τι ακριβώς θα γίνει. Πιστεύω σε 2 εβδομάδες, επειδή εμείς οι ίδιοι ως περιφερειακοί θα το θέσουμε αυτό στον Υπουργό, καθαρά και ωραία, τι ακριβώς, ποιο είναι το επόμενο θεσμικό πλαίσιο. Άγνωστος παραμένει και ο τρόπος με βάση τον οποίο θα γίνει η αξιολόγηση την στιγμή που και το προηγούμενο πλαίσιο παραμένει παγωμένο. Υπάρχει η αξιολόγηση γενικά ως έννοια και υπάρχει και η έννοια της αυτοαξιολόγησης. Εδώ η έννοια της αυτοαξιολόγησης είναι κάτι πιο συγκεκριμένο. Υπάρχει και μια ολόκληρη επιστημονική θεωρία που αναφέρεται στην αυτοαξιολόγηση σχολικής μονάδος και όχι του εκπαιδευτικού ως πρόσωπο. Δηλαδή, μιλάμε για ένα είδος συλλογικής αξιολόγησης. Mm-hmm. Από εκεί και πέρα, υπάρχει αξιολόγηση που μπορεί να ξεκινήσει από τον Υπουργό Παιδείας και να φτάσει στον τελευταίο εκπαιδευτικό ή να γίνει αξιολόγηση επιμέρους, δηλαδή επιμέρους θεσμών, όπως είναι πώς λειτουργεί η διεύθυνση εκπαίδευσης, πώς λειτουργεί, δεν ξέρω, μια συγκεκριμένη σχολική μονάδα. Όλο αυτό το πλαίσιο, αν δεν γραφτεί κάτω, το προηγούμενο να σημειώσω ότι δεν έχει. Είναι ένα είδος πάγου, παγωμένο. Δεν έχει ενεργοποιηθεί. Ήταν ενεργοποιημένο μέχρι κάποια στιγμή και από εκεί και πέρα δεν συνεχίστηκαν οι διαδικασίες. Εμείς ως περιφερειακοί και εγώ ίδιος προσωπικά θα ζητήσω από τον Υπουργό να ξεκαθαριστεί αυτό το πλαίσιο και να βγει προς τα έξω ποιες είναι οι προθέσεις του Υπουργείου Παιδείας πάνω σε αυτό το θέμα. Αυτό το θέμα είναι πάρα πολύ σοβαρό. Αφορά όλη την εκπαιδευτική κοινότητα. Και οι διαδικασίες που ακολουθούνται σε αυτά τα θέματα είναι πάρα πολύ λεπτές. Η περιέρευσα πάντως ατμόσφαιρα από τα ζητήματα που αφορούσαν την αξιολόγηση και τον τρόπο με τον οποίο θα γίνονταν είχαν και μία σειρά συνεπειών. Από τη στιγμή που πάγωσαν αυτές οι διαδικασίες, έχει ηρεμήσει και η εκπαιδευτική κοινότητα. Και όσο συνδέονταν αυτές οι διαδικασίες με 15% απολύσεων ή 15% ανικανότητας ή 15% οτιδήποτε, δημιουργούσαν στο σχολείο ένα κλίμα περίεργο και σε σχέση με τη διοίκηση του σχολείου, δηλαδή διευθυντής εκπαιδευτική, αλλά και σε σχέση με τα στελέχη της εκπαίδευσης, δηλαδή περιφερειακός διευθυντής, σχολικοί σύμβουλοι, διευθυντές εκπαίδευσης, ο περιφερειακός αξιολογεί όλους τους άλλους, ο σχολικός σύμβουλος, ο υπεύθυνος καθοδήγησης βαθμολογεί τους σχολικούς συμβούλους και τους διευθυντές εκπαίδευσης κτλ. Υπάρχει ένα θέμα εκεί.